πώς πάνε τα πράγματα κάτω? Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλα πάνε ρολόι. Οπότε τώρα καλό θα ήταν να ασχοληθούν όλοι στην αποθήκη με το πακετάρισμα. Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εσύ, Ρενάτα, τι κλαις? Κι εγώ σύμφωνοι είμαι. Ως τι είστε σύμφωνοι, κυρία Προκοπίου? Εσείς ακόμα στον πληθυντικό μιλάτε. Και βέβαια εσείς θα τα πακετάρετε. Για έλα, σηκωθείτε. Και εδώ με βρήκες, ρε κριτικό κυνηγόσκυλο. Έλα, αφήστε τα λόγια. Και εσείς ξεκινήστε σήμερα το πακετάρισμα και ό,τι μείνει συνεχίζεται αύριο. Δες αυτό. Τις βέρες μας. Δεν σ' αρέσουν να τις αλλάξω? Θέλω να τις φορέσουμε. Πού ζούμε, στη δεκαετία του 50? Όχι, βέβαια. Άλλωστε, ο Αχιλλέας τις προάλλες με κάλεσε στο σπίτι σας για κρασί. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο? Δεν είστε ίσοι? Καλά λες. Λοιπόν, θα έρθεις από το σπίτι, θα μαγειρέψω εγώ. Τέλεια. Στα 18 μου αποφάσισα να πάω να βρω τη μητέρα μου. Την βιολογική μου μητέρα. Και ενώ τη βρήκα, εκείνη δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί μου. Τι συγκινητική ιστορία. Πάμε έξω, έχω να σου πω. Το εννοείς? Ναι. Δηλαδή, αυτό να το μεταφράσω ότι... ότι με αγαπάς? Δαμιανέ μου, είναι καλύτερα να δίνεις αγάπη σε όσους αγαπάνε. Και εσύ ο μόνος που με αγαπάει πραγματικά. Όταν φορέσεις τη βέρα θα πιστώ. Φέικ λες? Όχι. Συγκινήθηκα λιγάκι. Θα σου αφήσω αυτές τις βέρες το βράδυ να το σκεφτείς. Θέλω να το σκεφτείς καλά. Δεν θέλω να το μετανιώσεις και μετά να γίνει κάτι. Σαν τι? Σαν τι, δεν ξέρω σαν τι. Σαν... δεν θα ήθελα πάντως να το μετανιώσεις και να με προδώσεις ξανά. Δεν πειράζει. Μια νύχτα ακόμα. Περίμενα τόσο καιρό. Μια νύχτα ακόμα. Δεν πειράζει. Θέλω να είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις αυτό το βήμα, αυτό το γάμο. Το θρησκευτικό, τον ευλογημένο γάμο μαζί μου. Μην ανησυχείς, Δαμιανέ. Δεν πρόκειται να σε προδώσω. Όχι πάλι, όχι αυτή τη φορά. Δεν ξέρω τι σε έκανε να αλλάξεις, αλλά νιώθω τόσο ευτυχισμένος. Λοιπόν, συμφωνώ με τη διορία που μου έδωσες. Οπότε, αν το πρωί με δεις να φοράω τη βέρα, σημαίνει ότι τέρμα τα ψέματα. Παντρευόμαστε με θρησκευτικό γάμο. Όπως το θέλεις, όπως το έχεις ονειρευτεί και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωραία. Οπότε να σε αφήσω μόνη σου, με τις βέρες, να κοιμηθείς ήσυχα. Σκέψου τι θες. Καληνύχτα, αγάπη μου. Σε περιμένω έξω. Δεν θες, φαντάζομαι, ούτε εσύ να είναι παρόν το κοκοράκι, ο φιλαράκος, όταν θα λέμε τα δικά μας. Τι θα κάνεις, θα πας? Ναι. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα να καθυστερήσει λίγο και να με κάνει ρεζίλη. Μπορεί να κοιτάξει, αν χρειάζεται τα λεφτά να στα δώσω εγώ, να τελειώσει, να ξεπερδεύει με αυτόν αύριο κιόλας. Βλάση, και να είχα τα λεφτά δεν θα του τα έδινα. Δεν θέλω να του περάσει. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Ό,τι θέση θα κάνει μέσα. Φτάνει πια με του εκβιασμού του. Δεν θέλω να του κάνω τη χάρη. Ωραία, μην να δώσουμε λεφτά σε ένα καλό δικηγόρο, να του κάνουμε μια καταγγελία, μια μήνυση, να το χώσουμε ισόβια τον αλήτη, να το χώσουμε μέσα με τον εκβιασμό. Μαρινάκη, θα αργήσει πολύ ακόμα. Όσο δεν ήταν. Πάνω τον αντιμετωπίσω. Να πα, πήγαινε. Πήγαινε, Μαρινά. Και, Μαρινά, άμα χρειαστεί κάτι. Περιμένω κάτι. Μια απάντηση. Όχι. 50 χιλιάρικα. Ξέχνα τα. Στο ξεκαθάρισα. Δηλαδή μου λες όχι. Σου πάει η καρδιά να μην μας ξελασπώσεις? Η απάντησή μου είναι να κόψεις το λαιμό σου. Και δεν σε νοιάζουν τα δημοσιεύματα? Όχι, δεν με νοιάζουν. Δεν με νοιάζει τίποτα. Κάνω ό,τι θες. Καλά. Όταν δεις φωτογραφίες σου κρεμασμένες στα μανταλάκια όπως σε γέννησε η μαμάκα σου, θα τρίβεις τα μάτια σου. Τι φωτογραφίες, γυμνές μου φωτογραφίες, τι λες? Α, βλέπω πήρες μπρος. Θες μήπως λίγο χρόνο να το ξανασκεφτείς? Πας να κάνεις. Γιατί τέτοιες φωτογραφίες δεν υπάρχουν. Έτσι σε θέλω. Να βλέπω ότι σε καίει αυτό που θα κάνω. Μπορεί να αλλάξεις γνώμη την τελευταία στιγμή. Και αν δεν έχω λεφτά να σου δώσω? Ξέρεις πόσο σε γουστάρω.
Αν δεν βρεις χρήμα, μπορούμε να βρούμε και άλλη λύση. Πιο ρομαντική. Γιατί με κοιτάς έτσι? Εσύ με κοιτάζεις λίγο διαφορετικά. Με μεγαλύτερη οικειότητα. Τι άλλαξε? Θα σου πω. Πρώτον, από τη στιγμή που μου ξεκαθάρισες ότι δεν είσαι απατεώνας και ότι δεν θα με εκβιάσεις για τις κρυφές μας συναντήσεις, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια μαζί σου. Χαίρομαι. Και υπάρχει δεύτερο? Ναι. Μαρκό, σας άκουσα που μιλάγατε με τη Φέη στην αποθήκη. Όχι ότι κρυφά ακούγα, κατά τύχη βρέθηκα εκεί. Ναι, και? Που της μίλαγες για σένα, για τη σχέση σου με τους γονείς σου, για τα παιδιά. Α, μάλιστα, αυτή τη συζήτηση. Ναι, είδα έναν άλλον Μάρκο. Μπα, όχι, τον ίδιο είδες. Όχι, 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 δεν περίμενα αυτή την πλευρά σου. Καλά, για τόσο μονοδιάστατο με έχεις? Όχι, απλά τώρα σε μαθαίνω λίγο καλύτερα. Είχες δύσκολα παιδικά χρόνια, αν θες μου λες. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Μεγάλωσα σίγουρα με αγάπη, μόνο από τη μάνα μου και με μία αδερφή. Έχεις αδερφή? Ναι, όχι όμως βιολογική, ούτε από πατέρα ούτε από μητέρα. Τότε τι? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά η αδερφή μου είναι η αδυναμία μου. Και πού είναι τώρα, στο εξωτερικό? Τέλος πάντων, άστη την αδερφή μου τώρα, μην μιλάμε άλλο για μένα. Εσύ? Εγώ τι? Είσαι νιώπαντρη, από ό,τι άκουσα στη Σόφο. Πώς είναι ο έγαμος βίος? Η σχέση μου με τον Αχιλέα κρατάει χρόνια. Περάσαμε πολλά και δύσκολα μέχρι να είμαστε μαζί οριστικά. Happy end δηλαδή. Και τώρα που τα καταφέρατε, είσαι ευτυχισμένη? Ναι, νομίζω ναι. Καλησπέρα. Χαλούμα μου, θέλεις να πάμε μια τσάρκα? Θέλεις να πάμε όξο στη γούρνα να κάνουμε καμία βούτα να γουστάρουμε? Δεν θέλεις. Θέλεις να παίξουμε κυνηγητό, να κάνεις εσύ την κοκκινοσκουφίτσα και εγώ τον κακό λύκο? Αμάντρε, χαλούμα να πούμε! Έλεος δηλαδή με τη μου καμάρα εδώ μέσα! Δεν μπορώ, μου τη βαράει η συγγεία σε αυτό το σπίτι! Λοιπόν. Αφού ο σκέτος δίκταμος δεν μας άρεσε, είπα να δοκιμάσω κάτι πιο πειραματικό. Τι είναι αυτό πάλι, ρε? Ζέστανα και λίγο γάλα καρύδας και έβαλα μέσα. Είναι, ας πούμε, έτσι ένα πιο fusion αφέψιμα. Καραϊβικό κριτικό. Που δεν έχει αλκοόλ, υγιεινό είναι, ό,τι πρέπει για το χειμώνα. Καλά, δεν κατάλαβα και πολλά. Αλλά άμα είναι καλό, να το πατεντάρουμε, ρε, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Τι λες, ρε θύε, δεν το έκανα για τα λεφτά. Θέλω να βρω κάτι που να αρέσει τη θεία. Καλά, γουράκι μου, μην τρελαίνεις. Άμα δεν θες τα ποσοστά, θα τα πάρει ο θείος Μάκης. Ματάκια μου, για δοκιμάσαι λίγο εδώ. Πιες αυτό το φάσο φούσα, είναι ωραίο. Καλό είναι. Πάρα πολύ καλό είναι. Γιατί θυμώνεις, ρε ματάκια μου, αφού είναι καλό, δεν σε πιάνουμε πουθενά να πούμε. Ναι, ναι, θυμώνω. Γιατί μ' αρέσει και γιατί δεν θέλω να ξεχάσω τις συνήθειες που απέκτησα με τη Βάνα. Νιώθω ότι την προδίδω και τη Βάνα και όλα αυτά που απέκτησα. Βρε θεία μου, βρε θεούλα μου, δεν προδίδεις τη Βάνα άμα πιεις λίγο δίκταμο. Απλά θα πούμε ότι απέκτησες και μία υγιεινή συνήθεια. Λοιπόν, εγώ πάω να μαγειρέψω. Αμπάσταση, δεν αλλιώσουμε στην εροχή, δεν σε έχεις λερώσει όλα τα τηγάνια μέσα. Τηγάνια, εγώ, ζαμε, είναι ανθυγίνα. Ναι, αλλά είναι γενόστιμο. Αχ, θεία μου, άκου για να μαθαίνεις. Η τάση διεθνώς πια στην κουζίνα είναι το μαγειρέψτε πιο συχνά. Σόπα, ρε.
Και ποιο το σκέφτηκε, να μου δώσει τη διεύθυνση να του στείλω συγχαρητήρια. Γιατί το έκανε, για να λιώσουμε στη Λάτσα. Όχι, θείε μου, γιατί είναι πιο εύκολο να οργανώσει πολλά και μικρά γεύματα. Και γιατί το μαγείρεμα είναι κάτι που σε φέρνει κοντά με του δικού σου ανθρώπου, άμα το κάνετε παρέα. Τι λες, θες να έρθεις? Όχι, ρε, δεν θα έρθω. Και δεν γουστάρω αυτές τις συνήθειες και στην τελική βαριέμαι κιόλα. Και βρήκα και άνθρωπο να ρωτήσω. Θεία μου, εσύ θες? Έλα ρε θεία, δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι. Πού πήγε εκείνο το κέφι σου, μωρέ, που μες στη στάνη θυμάσαι, μας τρέλαινες όλους. Έφυγε μαζί με τη Βανούλα. Και ξέρετε κάτι, ρε παιδιά? Ξέρετε τι με πειράζει? Ο τρόπος που έφυγε η Βανούλα. Πάμε για μαγείρεμα. Σηκώ. Του είπα να κόψει το λαιμό του και να εξαφανιστεί και να πάει στο διάολο. Από εκεί που ήρθε δηλαδή. Μπράβο, καλά του είπες, να μάθει να σέβεται. Έλα. Λοιπόν, θα σταματήσω εγώ να μιλάω τώρα, εντάξει? Αν και έχω ένα σωρό απορίες, δεν θα μιλήσω, θα σε αφήσω σένα να μου πεις ό,τι θες. Τι απορίες έχεις? Πρώτα απ' όλα αυτός ο τύπος, ποιος είναι, τι σου είναι εσένα? Τα έχει με τη μητέρα μου. Ε? Είναι ο σύντροφος της μητέρας μου, της βιολογικής μου μητέρας. Πάρε τώρα και κατάλαβε. Δεν μου είχες πει ότι θα έρθει ο Μάρκος? Τον κάλεσα για ένα κρασί, όπως έκανες εσύ τις προάλλες. Καλά έκανες, αγάπη μου. Εξάλλου, ο Μάρκος είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι μας. Είσαι κουρασμένος ή θα μας κάνεις παρέα? Εννοείται θα σας κάνω παρέα. Τι λέγατε? Διάφορα, τίποτα συγκεκριμένο. Εδώ προσπαθώ να ψήσω τη Ρενάτα να πει το ναι για τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου. Αλλά που... Εδώ δεν έχει πει σε μένα τι θα κάνει, που είμαι και αντραστής. Μιας που είμαι εδώ, θες να σου πω για τη διανομή των δοκιμαστικών προϊόντων της BioSofo? Εννοείται να μου πεις. Ρενατάκι, δεν πας να μου φέρεις και εμένα ένα ποτήρι, να κάτσουμε εδώ να τα πούμε με το φίλο μας τον Μάρκο, για τη δουλειά? Εννοείται και θα σου φέρω. Η βιολογική μου μητέρα, όπως σου είπα, με παράτησε σε ένα ίδρυμα. Δεν ερχόταν ούτε τις γιορτές να με δει. Ξεφτύλα. Ο πατέρας σου? Δεν έχω. Δηλαδή δεν τον ξέρω. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Τυχαία γεννήθηκα. Σε πειράζει αυτό πολύ? Ναι, όταν ήμουν παιδί, με ενοχλούσε που δεν είχα αγάπη, δεν είχα δικούς μου γονείς. Αλλά μετά μεγάλωσα και κατάλαβα ότι έτσι είναι η ζωή. Με βοήθησε πολύ και το θέατρο σε αυτό. Εντάξει, είχες και θετούς γονείς. Ναι. Ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Με μεγάλωσαν με αγάπη. Απλά... νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένη. Δεν ήσουν δηλαδή? Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που... είχα ένα αγκάθι μέσα μου, ένα παράπονο ότι θα ήταν πιο ευγενική μαζί μου, πιο καλή μαζί μου, δεν θα ήταν τόσο αυστηρή, δεν θα με μάλωναν τόσο συχνά αν ήμουν το πραγματικό τους παιδί. Όχι, μα να κάνεις λάθος, και οι βιολογικοί γονείς μάλλον τα παιδιά τους, είναι φυσιολογικό αυτό. Ναι, δίκιο έχεις. Και οι δικοί μου οι θετοί γονείς ήταν πολύ καλοί. Απλά ο πατέρας μου ήθελε να ορίζει τη ζωή μου σε όλα. Δηλαδή. Με είχε φανταστεί δικηγόρο. Άκου τώρα να δεις, έτσι. Είχε φάει κόλλημα. Και ο άνθρωπος πήγε και μου πήρε γραφείο απέναντι από τα δικαστήρια όταν ήμουν 10 χρονών. Αφού δεν αγόρασε και όλη την απελπίδων, πάλι καλά να λες. Τόσο προνοητικός δηλαδή, ε. Και εσύ? Εγώ πήγα και γράφτηκα στη δραματική σχολή. Ωραία. Και ο πατέρας μου φυσικά έγινε τούρμπο. Μάλιστα. Μα καλό μου, μα χρυσό μου στην αρχή, εγώ τίποτα. Μετά με πήρε με το άγριο. Πόσο άγριο δηλαδή? Με διώξε από το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Η θετή μου μητέρα να πέσει να πεθάνει. Αλλά εγώ πείσμωσα. Και τότε πάνω στην απελπισία μου αποφάσισα να ψάξω να βρω τη βιολογική μου μητέρα. Βρήκα ότι είχε ένα μπαρ. Πήγα. Να σου πω τι χάρηκε που με είδε. Ψέματα θα σου πω. Τι, δεν χάρηκε, τι έκανε?
Με εκμεταλλεύτηκε. Με έβαλε να χορεύω κάποιες μέρες πάνω στην μπάρα, ξέρεις, pole dancing. Από μικρή έκανα χορό βασικά, οπότε δεν το θεώρησα κακό. Και pole dancing, εντάξει, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και αποφάσισα να δουλέψω εκεί κανένα μήνα, έτσι να έρθουμε και πιο κοντά. Ήρθατε τελικά πιο κοντά? Όχι μόνο δεν ήρθαμε πιο κοντά, αλλά στο τέλος δεν ήθελε να με πληρώσει. Και μάλιστα μου ζήτησε και χρήματα. Πω, τι μάνα σου είχε και σένα ρε κορίτσι μου, τι μάνα είναι αυτή? Ας τα να πάνε. Και φυσικά είχε ένα σύντροφο πολύ νεότερο της. Κάτσε, περίμενε αυτόν τον. Ναι, αγιά, στο Μένιο, το Μένιο. Τον οποίο φοβόταν κιόλας, μην της τον κλέψω. Και συγγνώμη, η φωτογραφία που έβγαλε δηλαδή στο διαδίκτυο είναι από τότε που ήσουν στην μπάρα? Ναι, ναι, ο Μένιος της τραβούσε τις φωτογραφίες. Τότε δεν με ένοιαζε, να σου πω την αλήθεια. Και τώρα, τι γίνεται? Τώρα έχουν καταχρεωθεί με τον μπαρ και αποφάσισαν να με εκβιάσουν. Ότι αν δεν τους δώσω χρήματα θα εκθέσουν το Θανάση. Α, το Θανάση. Ποιος είναι ο Θανάσης? Ο θετός μου πατέρας. Έμαθαν κιόλας ότι έγινε πρόεδρος πρόσφατα ενός οργανισμού. Κάτσε, περίμενε. Είναι αυτός που είδες στο δημοσίευμα στο τάμπλετ την άλλη φορά? Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Και έχουν τρελαθεί τώρα. Με εκβιάζουν με γυμνές φωτογραφίες μου που δεν έχουν. Πού σε Θανάση? Ψεύτικο είναι ό,τι και να βγει Βλάση. Θα είναι μονταρισμένο από το Μένιο. Γιατί εγώ δεν μπόζαρα ποτέ μου. Μόνο όταν χόρευα. Αλλά δεν θα του περάσει. Δεν θα του περάσει. Έλα, σε παρακαλώ, κλείτσα. Έλα, έλα. Παχτιάξε να δεις, για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε τώρα, μετά από αυτό που έχει τραβήξει, μία είναι η λύση. Να παραγγείλουμε δύο πιτόγυρα, το γονατίσουμε, ναι. Άστο μου, ρε Βλάση μου, άστο, λέω να πάω σπίτι. Όχι, θα πας μετά. Πρώτα θα φάμε. Μαζί στα δύσκολα, μαζί και στα πιτόγυρα. Καληνύχτα, Ρενατά. Καληνύχτα, Μάρκο, θα τα πούμε στη δουλειά. Καληνύχτα, Αχιλλέα. Και για πες, πώς βρέθηκε εδώ ο Μάρκος? Εκείνος το πρότεινε. Όχι, εγώ. Και γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να μου το πεις? Σε πήρα, αλλά ήσουν εκτός δικτύου. Προσπαθούσε να σε ψήσει για τη θέση της συμβούλου. Ας πούμε. Τι άλλο λέγατε? Τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι λέγαμε χαλαρά πράγματα. Δεν με πίεσε πάντως ούτε για τη δουλειά ούτε για τη θέση. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Ότι πρώτη φορά έτσι μιλήσαμε φιλικά. Αχιλλέα μου, το ξέρεις ότι είναι ορφανός από πατέρα? Όχι. Δεν διάβασα την αυτοβιογραφία του. Είχε ταραγμένα παιδικά χρόνια. Μη μου πεις. Κρασί πίνατε ή κάνατε ψυχανάλυση? Τι είναι αυτό πάλι? Απορίες ενός άντρα, Ρενάτα, που έρχεται στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του με έναν άλλον άντρα. Με ένα συνεργάτη που της τον επέβαλες εσύ και τελικά αποφάσισα να τον αντιμετωπίσω φιλικά. Δεν μ' αρέσει που ήρθε ο Μάρκος έτσι εδώ μέσα. Μα εσύ τον κάλεσες στις προάλλες. Και πολλές φορές επανειλημμένα τον έχεις καλέσει για φαγητό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πλασάκο, εδώ είσαι. Να σου πω, είχα κάτι δρομολόγια και πεινάω σαν λύκος. Πάμε να φάμε κανένα πιτόγυρο. Καλά, δεν βλέπεις, ρε. Έχω φάει ήδη πιτόγυρα. Μόνο σου, ρε, μου χρήτσα και δεν λες τίποτα? Όχι μόνο, ρε, με τη Μαρίνα. Α, με τη Μαρίνα, την πλανέφτρα, τη χορεύτρια, ε. Πού είναι αυτή? Σταμάτα, ρε, να μιλάς σαν τον πατέρα σου. Καλά, εντάξει, δεν είπα τίποτα. Τα λες αυτά επειδή δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρω, τι δεν ξέρω. Τίποτα, ρε. Χρειάζεται να ξέρουμε κάτι για να υπερασπιστούμε μια γυναίκα που τη την πέφτουν όλοι. Καλά, ρε Πλασάκο, ούτε γκόμενά σου να ήταν, ούτε αδερφή σου. Και επειδή δεν κατάλαβα, δηλαδή, ρε φίλε. Δεν πρέπει να είναι γκόμενά μου να έχω σχέση, δηλαδή, για να υπερασπιστώ μια γυναίκα που την προσβάλλουν όλοι. Όχι, φυσικά, αλλά δεν την προσβάλαμε κιόλας. Α, παράτα με, ρε. Α, καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι μάρ τον Θεέ μου. Χωρίς δεν ήξερα ότι ήσουν εδώ, να μη σε ενοχλώ. Θα έρθω να φτιάξω αργότερα καφέ μόνη μου. Κάτσε εδώ, παιδί μου, τι θα φτιάξεις καφέ μόνη σου? Εγώ για ποιον έκανα μια ολόκληρη κανάτα, κάτσε να πάρεις πρωινό. Καλύτερα όχι. Νομίζω θα χαλάσει η διάθεση όλων αν με δουν να κάθομαι μαζί τους. Και κρίμα, θα πάνε και χαμένα όλα όσα ετοίμασες. Μάλιστα. Τουλάχιστον κάτσε να πάρεις αυτά μαζί σου. Τι είναι αυτά? Είναι μπάρες χειροποίητες, τις έκανα ειδικά για σένα, δεν έχουν ζάχαρη. Όσο να πεις, ακόμα και να τους εκνευρίζεις όλους, χρειάζεται κάποια ενέργεια. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είσαι ο μόνος που με αντιμετωπίζει φιλικά εδώ μέσα. Ναι, και θα συνεχίσω να το κάνω, αρκεί και εσύ να τρως αυτά που σου ετοιμάζω. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Τι είναι αυτό, Φέι, πόση χαρητήρια, η ώρα η καλή. Κι άλλος λογαριασμός. Όχι, αλλά είναι κάτι εξίσου δυσάρεστο. Τι? Ειδοποίηση από δικηγορικό γραφείο. Πρέπει ο Βλάστης να βάλει δεύτερη υπογραφή για την οριστικοποίηση του διαζυγίου με τη Μίκα. Θα του το δώσω όταν γυρίσει από τη σχολή. Ελπίζω να μην πέσει ψυχολογικά. Καλημέρα, Βάνα μου! Καλημέρα, καλημέρα! Έλα, κάτσε να πιεις καφεδάκι σου, τον έχω ετοιμάσει. Έλα να μας κάνεις παρέα. Τώρα θα μου κάνετε να κλάψω. Γιατί, ρε Βάνα? Γιατί με συγκινείτε. Με υπολογίζετε στις συνήθειές σας. Βρε κορίτσι μου, μια αυλή είμαστε εδώ. Δηλαδή, εμείς οι τρεις έχουμε μείνει, άλλοι πήγαν στις δουλειές τους, άλλοι στις σχολές τους. Κι εγώ, κύριε Φλωρέτα, μην νομίζεις, δεν θα μείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ, αλλά πιάνω δουλειά από σήμερα. Άντε κιόλας, πού βρήκες? Μου βρήκε η Σίλβια. Α, αυτό που σου λέγε τις προάλλες να φροντίσεις ένα σπίτι. Ναι, για λίγο βέβαια, προσωρινά. Καλό είναι κι αυτό. Ναι, άντε πάω εκεί. Καλή αρχή, Βάνα. Σιδεροκέφαλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Σύφινε. Είπαμε να το επισημοποιήσουμε με το Δαμιανό. Τι να πω, ευχάριστα είναι αυτά και πάλι συγχαρητήρια. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί πιάνεστε? Συμφάγει το νου σου, οι γυναίκες είναι σιρήνες, να πούμε. Δεν θέλουν και ποδιαστικά, ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτονται. Σύφη, σε παρακαλώ, αν δεν σου είναι κόπος, μπορείς να ενημερώσεις το Δαμιανό ότι φεύγω για την εταιρεία. Τι έγινε, μικρέ, τι φάση? Χαρές μάλλον, θύε, το επισημοποίησανε. Σύντομα θα φάμε κουφέτα. Σοβαρά μιλάς τώρα? Θα μας κατσικωθεί δηλαδή, κακατσουρί? Τω, από την κάτσαμε την βάρκα. Πού είναι η Φέη? Μήπως είδα τη Φέη? Πρέπει να τη βρω, πρέπει να τη δω. Γιατί, ρε Ντέμι, ξέχασε πως είναι και θες να τη δεις? Όχι, το χέρι της θέλω να δω. Δηλαδή... Τι είσαι, ρε τσιγκάνα, και θα της πεις τη μοίρα? Όχι, τη δική μου τη μοίρα θέλω να δω. Σήμερα θα αποφάσιζε η Φέη αν θα με παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο ή όχι. Αν το αποφάσιζε, θα φορούσε στο χέρι της μία βέρα. Τότε τάξε μου, γιατί είναι καλά τα νέα. Πριν λίγο έβγαινε από εδώ η Φέη. Και αυτά είναι τα καλά τα νέα, γελαδάρι! Όχι, τα καλά τα νέα είναι ότι φορούσε τη βέρα! Καλό μου, παλικάρι! Σοβαρά να σε φιλήσω! Τι χαρά είναι αυτή, τι χαρά! Σουφάκι, το νου σου, σε φίλησαν και δύο Ιούδες, κάνε κανένα εμβόλιο. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, εσύ μου έφτιαξες με τα καλά σου τα νέα τη μέρα και εγώ θα σου φτιάξω πρωινό! Όχι, όχι, εντάξει, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται, έχω φάει. Εντάξει, μια άλλη φορά θα σου το χρωστάω. Στηρίξε πάνω μου. Πρέπει να το δω με τα μάτια μου. Δεν το πιστεύω. Τι χαρά είναι αυτή, πρέπει να το δω. Ότι λείπει από το κουτάκι η βέρα της. Πω, τι χαρά, τι χαρά. Πάμε να τη δω. Μεγάλη χαρά. Πήγαινε, Ντέμι μου. Πήγαινε. Ήτανε που ήτανε χαϊκούι αυτός, τον αποτελειώσαν τα καλά νέα, ε. Κοίτα τώρα να δεις τι έχουμε. Ο ένας αδερφός ο Φογκλέους είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, οι άλλοι αδερφοί του Φογκλέους είναι στα πατώματα. Σύφη, σκέψου κάτι, γιατί δεν είναι καλά η χαλούμα. Και εμένα μου έχει κοπεί όρεξη, δεν είμαι καλά. Ναι, θεία, το βλέπω. Μην ανησυχείς, κάτι θα σκεφτώ να κάνω και για τη θεία. Μια χάρη μόνο. Μην μου κάνεις ψίχουλα. Γιατί δεν με ξύπνησες? Θες καφέ ή θα πιεις με τους νέους σου φίλους? Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, ε. Συγγνώμη, Ρενάδα, που σου φαίνομαι τόσο μονότονος πια. Να σου πω, μήπως είσαι υπερβολικός με το κάθε τι τώρα? Μονότονος και υπερβολικός. Μάλιστα. Πού τη βρίσκεις την όρεξη πρωί-πρωί πραγματικά? Μονότονος, υπερβολικός και γκρινιάρης. Θα ήθελα να ξέρω τίποτα καλό δεν μου βρίσκεις. Τελικά, για ποιο λόγο μου παντρεύτηκες? Ει, δεν θα φύγουμε μαζί! Δεν είναι καλά τα πράγματα. Κάνε την αλήθεια, κάνε την αλήθεια. Περίμενα. Άργησα. Α, καθόλου.
Απλώς ήθελα να σας καλωσορίσω πριν φύγω για το γραφείο. Λοιπόν, καλή αρχή και μόλις τελειώσετε καλείτε τη ζωγραφιά και έρχεται να πάρει τα κλειδιά. Σας ευχαριστώ, είστε πολύ ευγενικός. Δηλαδή, συγγνώμη, θα φύγετε και θα με αφήσετε εδώ πέρα, σε όλο αυτό το σπίτι μόνη μου. Ακριβώς, σε όλο αυτό το σπίτι. Άλλωστε, οι συστάσεις της Σίλβιας είναι εγγύηση και είδα και πόσο περιποιημένο το έχετε το δικό της σπίτι. Λοιπόν, με την ευκαιρία, σας έχω ετοιμάσει καφέ, έχω παραγγείλει και κάποια snacks, κάποια σαντουιτσάκια. Αν δεν σας αρέσουν, ανοίγετε τα ντουλάπια και παίρνετε ό,τι επιθυμείτε. Όπου θα τρελαθώ, δηλαδή εγώ ήρθα να εξυπηρετήσω εσάς ή εσείς εμένα? Θέλω να σας καλοπιάσω γιατί καταλαβαίνω το άβολο της κατάστασης. Ποιο άβολο? Από βασίλισσα σε ολόκληρη έπαυλη που είχατε το γενικό πρόσταγμα, δεσποινής Βάνα. Τώρα είστε εδώ ως υπηρεσία τακτοποιήσεων. Καλές και το Βάνα να με λέτε. Και δεν με τρομάζει καμία δουλειά εμένα. Σε αυτό μοιάζουμε πολύ. Λοιπόν, πηγαίνω. Α, και σας έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάδη μου. Μείνετε ήσυχος. Θα σας κάνω το σπίτι τόσο καθαρό που θα ντρέπεστε μετά να πατάτε. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Καλή συνέχεια. Στο καλό. Αχ, τι καλός άνθρωπος. Μα να μου παραγγείλει και σαντουιτσάκια. Άλλοι να το δουν. Που τα ήθελαν όλο στο χέρι. Ματάκια μου, τι μαυρίλα είναι αυτή? Πού είναι τα χρώματά σου, αγάπη μου, εσύ για να πας στο περίπτερο ότι είναι σαν το ουράνιο τόξο? Θέλω το outfit να πηγαίνει με την διάθεσή μου. Πενθώ. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ναι, εμείς βέβαια σήμερα στην εταιρεία θα λανσάρουμε μια νέα σειρά από προϊόντα. Κάτι γυναικείες κρέμες, αν πιστεύεις ότι θες να περάσεις, να ξεσκάσεις λίγο. Δεν έχω διάθεση. Ματάκια μου, εσύ θα εποπτεύεις μόνο. Δεν είμαι σε βιορυθμούς εξουσίες. Τι είπε ρε, δεν το πιάσα αυτό. Αγάπη μου, θα δοκιμάζεις κρέμες. Δεν είμαι πειραματόζω. Ελπίζω στην εταιρεία να μην κάνετε πειράματα με ζωάκια. Όχι καλέ, φυτικά είναι τα προϊόντα μας. Ορίστε, θα πάρεις και φυτά και δώρα. Δεν θέλω φυτά, δεν θέλω δώρα. Ζω ένα δράμο. Να σου πω, θεία, εγώ πρέπει να φύγω γιατί θα αργήσω. Κοίτα να την πείσεις να... Βασικά, προσπάθησε να την πείσεις να έρθει. Κάνε κάτι κι εσύ και να σου πω, μην μου τη φέρεις νηστική, να φάει κάτι από αυτά που ετοίμασα. Γιατί τρώγονται αυτές οι αηδίες? Ένα λάτε μακιάτο ντικάφ με στέβια και σβέλτα. Μάλιστα, καλή καλή, αυτό τι είναι, δαχτυλίδι αραβώνων? Παπαπαπαπα, πού το πρόσεξες κιόλα σου πια? Εγώ αυτά τα δαχτυλίδια τα βλέπω από χιλιόμετρα. Έχω όραση high definition σε αυτά. Φοράτε βέρα πράγματι, ε. Γιατί ζωγραφιά έχεις πρόβλημα? Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Να φορέσω δαχτυλίδι αραβώνων? Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ. Αλλά τι να κάνουμε. Έχει χάρη που το ήθελε πολύ ο Δαμιανός. Τι έγινε, ζωγραφιά? Έτσουξε. Έχω δει πως γλυκοκοιτάει στο Δαμιανό, αλλά πάει, πέταξε το πουλάκι. Από ό,τι έμαθα και εσύ το κυνηγούσες αυτό το πουλάκι, αλλά πήρες κακή βαθμολογία στο κρεβάτι. Αστερία. Λέει τέτοια πράγματα η μουχρίτσα? Δεν το πιστεύω. Δεν ισχύουν πάντως. Τι έγινε? Δεν σε βλέπω καλά. Θέλω λίγο να τα πούμε, γιατί άμα πάω στη δουλειά έτσι όπως είμαι, πραγματικά θα κάνω μπαμ. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να σκάσεις. Τι έγινε πάλι? Ο Αχιλλέας δεν αντέχεται. Γιατί, τι έκανε? Δεν θυμάμαι πως ήταν παλιά, πάντως με το Βλάση είχε πάντα ένα θέμα. Γιατί? Γιατί στο παρελθόν ο Βλάσης είχε μεθύσει. Με άρπαξε, με φίλησε, ο Αχιλλέας το είδε και το παρεξήγησε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι με το Βλάση είμαστε κολλητοί, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με αυτό το συμβάν. Αλλά με τι έχει να κάνει? Απλά έχει παραγίνει το κακό. Δεν μπορώ να πω καλημέρα σε κάποιον. Πρέπει να πάρω την αδειά του. Εμένα αυτό μου τη δίνει. Και για πες μου τώρα, πώς έφτασες στην έκρηξη? Ο Μάρκος μου ζήτησε να πάμε για φαγητό. Απλώς για φαγητό.
Ήξερα ότι ο Αχιλλέας θα στραβώσει, έτσι του είπα να έρθει από το σπίτι. Λέω, θα γυρίσει ο Αχιλλέας, θα κάτσουμε, θα πιούμε ένα κρασί. Δεν θα θυμώσει. Θα ήταν ανόητο να πιστεύει ότι θα φέρω τον εραστή μου μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, ενώ ξέρω από λεπτό σε λεπτό ότι θα έρθει ο Αχιλλέας. Όμως τον ενόχλησε. Τις προάλλες όμως εκείνος έφερε τον Μάρκο στο σπίτι και εγώ δεν είπα κουβέντα. Και πώς αντέδρασε? Έκανε μούτρα όλο το βράδυ. Έφυγε το πρωί χωρίς να πει κουβέντα. Υπερβολικό τον βρίσκω. Αρρωστημένη κατάσταση. Πρέπει να απολογούμε για τα πάντα. Εγώ έτσι δεν μπορώ να ζήσω. Αλήθεια, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, ξέσπασα λίγο, ε. Σε ευχαριστώ που με άκουσες, Φλωρέτα μου. Καλά, μια σπιταρώνω Ηλιάδης, δεν παίζεται σου λέω. Άλλο πράγμα παιδί μου, είναι πολύ καλός άνθρωπος εντωμεταξύ. Να φανταστείς, ξέρεις πως μου φέρεται, μέχρι και καφέ μου έφτιαξε. Ποιος? Το αφεντικό μου. Σαν πολύ δεν μου τον καλολογείς αυτό το τζιφιόγκο. Και στο κάτω κάτω της γραφής κι εγώ σου έχω κάνει καφέ, ε. Μια φορά, άλλο αν μου χύθηκε και μου κάγε και το χέρι. Και μου βγήκε πέτη μέσα από την πολύ ζάχαρη. Βρεβάζω εγώ άλλον, είσαι με σένα. Απλά λέω ότι μου φαίνεται καλός άνθρωπος. Να μην μου μιλήσει άλλο γι' αυτόν. Ορίστε μας. Σε κλείνω τώρα γιατί έχω δουλειά, ε. Ο ευγενικός κύριος Ηλιάδης με αγκάρεψε για να ξέρεις. Σύλληψη καλέ! Πού σε Σίλβια να στα πω! Άρα Σίλβια. Σε ποιον θα τα λέω εγώ τώρα δηλαδή? Σε σκούτες να γεμίσουμε πια. Εσύ, βρες την αποθήκη με τα δρομολόγια, καλύτερα περνούσαμε. Έχει το νου σου, ρε, μην πατάς άγαρπα τις σκούτες και χαλάς το εμπόρευμα. Ρε Ζάχο, μην βάζεις ένα από τα τσετικέτσι, ρε, θα κάνουμε δίπλη δουλειά μετά. Κύριε Στόπ, παύση εργασιών. Παρακαλώ, υποδεχτείτε την επίσημη δοκιμάστρια των κρεμών, το γυναικάκι μου. Καλώς. Συλληπιτήρια. Ζωή σε λόγους σας. Όπα, όπα, μισό λεπτό, παιδιά. Αυτό το επίσημη δοκιμάστρια κρεμών δεν πιστεύω να είναι τίτλος ανώτερος από το δικό μου, του προϊστάμενου ανάμειξης. Συγγνώμη, τι κάνατε εδώ? Συσκευάζουμε τις κρέμες. Και δεν τις δοκιμάσατε ακόμα? Πού να τις δοκιμάσουμε, τις γυναικείες κρέμες? Τι γυναίκες είμαστε? Μα είναι δυνατόν να στέλνετε εμπόρευμα στις πελάτησές μας χωρίς να κάνετε ποιοτικό έλεγχο? Όχι βέβαια, γι' αυτό είσαι εσύ εδώ. Ωραία. Και θα τις δοκιμάσω εγώ. Αναγκιά σου, παστό σου. Πάνω σας. Τι! Για να δω. Μυράκολο. Παιδιά, ωραίο όνομα δώσατε για την κρέμα. Ναι, ο κύριος Ηλιάδης λέει κάνει θαύματα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε κάτω, πάρε θέση εσύ να τη δοκιμάσεις. Μη! Όχι, όχι! Όχι, άρε! Άμα πει η Σίλβη ότι θα τη δοκιμάσετε, θα τη δοκιμάσετε και θα κάνετε και τουμπέκα. Έτσι προϊστάμενε. Έτσι, κάτω. Ναι, έτσι, θύε, έτσι. Εδώ. Μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Ρε, τι τραβάμε. Είναι καλή τουλάχιστον. Να ξέρω να πάρω κανένα βαζάκι για την πανούλα. Δεν την έτρωγες τουλάχιστον. Κλείνε το τώρα. Ναι. Να κλεφθώ φίλοι ακόμα πιο πολύ. Έλα, super beautiful! Καλώς την! Γεια σου, Πάνα. Ήρθα να πάρω τα κλειδιά, θα σου περιμένω να τελειώσεις. Εντάξει, τελείωσα. Κιόλας. Αμέ! Καλά, έρθω τόσο γρήγορα. Κοίτα, και τα έξω τα είχα κάνει λαμπίκο, αλλά πέρασε τελευταία στιγμή τώρα ένα κοπάδι από γλάρους και μου τα κατακουτσούλησε. Θα έρθω αύριο να τη φτιάξω τη βεράντα. Έλα, πότε θέλεις. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε καλή τον κύριο Ηλιάδη, εσύ αποφασίζεις? Όχι, όχι, μου έχει πει ήδη παιδί μου ότι αν χρειαστεί να ξανάρθεις, να ξανάρθεις. Α, έτσι, οκ. Okay. Καλύτερα καλός άνθρωπος είναι αυτός. Ναι, είναι πολύ καλός. Έχουμε πολύ καλό αφεντικό σε αντίθεση με την άλλη, τη σταθά του. Αν καλά τα λες. Αυτή δεν με έδιωξε και εμένα από εκεί μέσα. Ναι, αλήθεια, δεν μου είπες πώς έγινε αυτό. Όπα, μισό. Δηλαδή τώρα εμείς τα λέμε όλα μεταξύ μας? Όχι, το λέω γιατί παλιά εσύ με πολέμησες. Και εσύ. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Ναι, αυτό να λέγεται ζωγραφιά μου. Τι έγινε, δεν είναι κανείς εδώ? Τη ζωγραφιά την έστειλα έξω για δουλειά. Η Λατάνια είναι στο λογιστήριο. Ο Αχιλλέας και η Φέη είναι στα γραφεία τους, όπως το ξέρω. Ρενατά. Συγγνώμη. Χθες όταν έφυγα από το σπίτι σας,
Τι έγινε? Σαν τι να γίνει? Είμαι σίγουρος ότι δεν χάρηκε και πολύ ο Αχιλλέας όταν με είδε. Όχι, κάνεις λάθος. Ρενάτα, έλα τώρα, είπαμε μεταξύ μας, όχι πια ψαματάκια. Παρεξήγησε το ύφος του. Έλα, εντάξει, το ξέρω ότι δεν του άρεσε καθόλου που με είδε εκεί χθες. Και το κατάλαβα και το πρωί που ήρθε μόνος του. Τι έγινε, τσακωθήκατε? Ρωτάω από καθαρό ενδιαφέρον, δεν ρωτάω από περιεργία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Αλλά δεν θέλω να συζητήσω τώρα αυτό το θέμα. Ξυνέγκλο! Μωρέ, καλά τις είπες εκεί πέρα. Μα να φαγωνόμαστε εμείς οι δύο και τελικά να ταιριάζουμε τόσο πολύ. Τη στάπα, ζωγραφιά μου. Ναι. Αλλά τι το ήθελα, αυτό με ανάγκασε να φύγω. Να σου πω κάτι. Και έξυπνη είσαι και έμπειρη στη δουλειά σου, αλλά την πάτησες, ξανύχτηκες. Αφού ζήτησε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Mm. Και εσύ πήρες την απόλυση και μόνο την απόλυση. Α, δεν απολύθηκα, παρατήθηκα όλα κιόλα. Να σου πω και κάτι, ίσως ήταν και ευκαιρία να ξεκουμπιστώ από εκεί μέσα. Αλλά εντάξει, αν είναι έτσι, τότε πάσω. Αλλά δεν ήθελα να γίνει έτσι, όχι να με διώξει και η Φωτούλα. Καλά, και ο Δαμιανός δεν σου παραστάθηκε καθόλου σε όλο αυτό. Άντε καλέ, αυτός κάθεται μπροστά της, έτσι εκεί, Σούζα, σαν το σιλέγι της Σίλβιας. Σαν δεν τρέπεται, λέω εγώ. Τι τρέχει με δάφτον? Τι τρέχει με δάφτον, τίποτα. Έλα ρε, άντε, σε μένα μιλάς, έλα. Το θυμάμαι που το ζαχάρωνες από παλιά. Τι έγινε, την έχεις πατήσει με το στριτζό? Μολόγα. Εντάξει, την έχω πατήσει, όχι. Απλώς μου άρεσε επειδή με έκανε να γελάω, με διασκέδαζε. Έλα Παναγία μου. Μόνο αυτό ρε, δηλαδή να τον πάρουμε για κλόουν? Εντάξει, όχι μόνο αυτό. Μου αρέσει επειδή δείχνει ότι είναι άντρας, ότι που αφοσιώνεται σε μια γυναίκα, κατάλαβες? Και εμένα μου αρέσει αυτό. Με κάνει να νιώθω ασφάλεια, σιγουριά, κατάλαβες? Να σου πω. Μήπως είχες ελλείψεις στα παιδικά σου χρόνια, όπως λέει και ο Φόρντ? Ο Φόρντ? Ο Φρόιντ δεν εννοείς? Αυτός ο Φόρντι! Να σου πω, και τι σκέπτεσαι να κάνεις? Με το Δαμιανό τίποτα, αλλά μ' αρέσει που τα λέμε εμείς οι δύο. Πάτα και λίγα κάστανα, να φάμε ποτέ. Άστα κάστανα, Λεωνίδα, ανησυχώ πάρα πολύ. Η Ρενάτα είναι σε άσχημη κατάσταση. Γιατί, τι έγινε? Ο Αχιλλέας, παιδάκι μου, έχει ξεφύγει τελείως. Mm. Πάντα τόσο ζηλιάρης ήταν. Ναι, κοίτα, δεν τον μεγάλωσα εγώ για να ξέρω το παρελθόν του. Αλλά πόσο τον ξέρω, ναι, ζήλευε πάντα, παθολογικά. Πολύ κακό αυτό. Θα τα γκρεμίσει όλα μόνος του. Κύριε Νάτα, έχει δίκιο. Παιδί μου, να φανταστείς, εγώ πνίγομαι που τα ακούω. Πόσο μάλλον η κοπέλα που τα ζει. Τι θέλει, παιδί μου, τι έγινε? Είναι πάρα πολύ προσβλητικό για μια γυναίκα να απολογείται συνέχεια, να νιώθει ενοχή για κάθε της κίνηση. Αυτό έγινε. Λεωνίδα, μήπως να του μίλαγες καλύτερα? Με ποια δικαιολογία, Φλωρέτα? Θα καταλάβει ότι είμαι βαλτός και μετά θα είναι χειρότερα. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ καχύποπτος. Αυτό είναι αλήθεια. Και μετά θα ξεσπάσει τη Ρενάτα. Η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί. Τι να σου πω, Λεωνίδα μου, έχω πολύ άσχημο προαίσθημα για αυτούς. Τέλος πάντων, άσε να το σκεφτώ και θα δω τι θα κάνω. Φτιάξει ένα χυμό πορτοκάλι. Α, θες να πάρεις δυναμής, κουρασμένη είσαι? Είχες νυχτερινή δουλειά χτες? Α! Λέω, στις προηγούμενες δουλειές σου κουραζόσουν περισσότερο? Τι ακριβώς ψάχνεις, Θοδωρή? Πες το μου ευθέως. Εγώ τι να ψάχνω, Σουλουλού? Τίποτα δεν ψάχνω. Σουλουλού, όνομα και πράγμα. Κατάλαβα. Είδες και εσύ τη φωτογραφία και τα πίστεψες όλα με τη μία, ε? Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, έτσι έλεγε η μάνα μου. Το να μην πιστεύεις στους ψεύτες, το έλεγε η μάνα σου. Γιατί, είναι ψεύτικη η φωτογραφία δηλαδή? Δεν κατάλαβα, και να μην είναι ψεύτικη, τι δείχνει? Μια κοπέλα που χορεύει. Έρχεται και νέο υλικό, λένε τα site, θα μάθουμε. Για κάτι τύπου σαν εσένα, που πιστεύουν ό,τι τους σερβίρουν, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι κίτρινες φυλάδες. Τι να πω, ρε Θοδωρή, λυπάμαι πάρα πολύ που σε στήριξα και σου έδωσα και το κηλικείο. Βρεάτε από εκεί πέρα που θες να μας βγεις και από πάνω. Σας ξέρουμε εσάς, γυναίκες του είδους σας. Πρόσεχε τι λες, Θοδωρή! Εσύ να προσέχεις και να αφήσεις το Βλάση ήσυχο. Κατάλαβες? Ο Βλάσης μπορεί να έχει τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι του, αλλά είναι ηθικός. Με λες ανήθικη! Ο Βλάσης έχει οικογένεια, έχει παιδί. Πάνω που ετοιμαζόταν να τα ξαναβρούνε, μπήκες εσύ ανάμεσα. Τι? Δεν ήξερες ότι είναι έτοιμος να ξαναπαντρευτεί με τη Φέη, ε? Θέλει να τα ξαναβρει με τη γυναίκα της ζωής του και μπήκες εσύ ανάμεσα.
Ας τον ήσυχο, για το καλό του. Αν θες το καλό του, ας τον ήσυχο. Καλό ρίσκο το μαγαζί, Θεοδωρή. Ευχαριστώ, Ανέστη. Τι από αυτό το κορίτσι και φεύγει τρέχοντας, είδε τις καινούργιες τιμές. Όχι, όχι. Της είπα ένα ψέμα. Αναγκάστηκα να της πω ένα ψέμα για να προστατέψω κάποιον δικό μου. Χαλούμα, είσαι καλά? Όχι. Όχι. Ούτε λίγο καλύτερα? Ούτε. Ούτε. Ένα τσικ. Όχι! Εντάξει, ρε Χαλούμα. Εσύ πάμε και καπούρα να πούμε. Μα μου έχεις σπάσει τα νεύρα, με ρωτάς κάθε 5 λεπτά. Είναι δυνατόν η διάθεσή μου να αλλάξει μέσα σε 5 λεπτά? Εντάξει ρε ματάκια μου Σταύρωσον, είχα μια ελπίδα ότι μετά από 5 κρέμες στη φαλάκρα να πούμε του Ζάχου, θα έπαιρνες λίγο τα πάνω σου. Η φαλάκρα του Ζάχου μπορεί να φτιάξει, η διάθεση η δική μου όχι, ίδια κι όμοια είναι. Τι, πάμε μέσα. Άσε με ρε τσιφάκι τώρα για μαγείρεμα, είμαστε βαριέμαι. Δεν θα μαγειρέψουμε, θεία, αλλά έχει δίκιο γυναίκα, την έχεις πρίξει τόση ώρα. Πάμε να την αφήσουμε λίγο ήσυχη. Βάνα! Πόρτα! Βάνα! Εδώ είσαι! Τελείωσε το μάθημα του σχολή και πέρασα να Παναγιά. Γεια. Ήρθε για το πρωί, αλλά δεν έχεις ανοίξει ακόμα. Και τι υπονοείς? Ότι γύριζα, ότι ξενυχτούσα σε ύποπτα μέρη. Τι σε έπιασε τώρα, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν το λες, εσύ το λέει όλη η γειτονιά. Εγώ δεν είμαι όλη η γειτονιά. Και τι περιμένεις? Θες να μου κάνεις έλεγχο, να σου λέω που πάω και τι κάνω? Μαρίνα, θες να φύγω? Ναι. Όχι, δεν φεύγω. Δεν κατάλαβα. Τι στάση είναι αυτή τώρα απέναντί μου? Ό,τι στάση γουστάρω, Βλάση. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, όπως μπήκες. Τι σε έπιασε τώρα, ρε παιδάκι, μια χαρά δεν τα λέγαμε χτες. Ο Βλάσης έχει οικογένεια, έχει παιδί. Πάνω που ετοιμαζόταν να τα ξαναβρούνε, μπήκες εσύ ανάμεσα. Σήκω και φύγε, ρε. Σήκω και φύγε, δεν σε θέλω εδώ μαζί μου. Φύγε. Τι κάνεις εδώ πέρα μόνος σου? Τίποτα. Σκέφτομαι. Τα άμαθες. Από το πρωί που η Φέη φόρεσε τη Βέρα, νιώθω τόσο ωραία, νιώθω σαν ένα όνειρό μου να γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Δεν μπορούσα να έρθω εδώ στην εταιρεία κατευθείαν. Πήρα τους δρόμους έτσι να κάνω ένα περίπατο, να πάρω λίγο καθαρό αέρα, να σκεφτώ να το χωνέψω. Και μετά ήρθα εδώ, αλλά δεν μπορούσα να πάω στο γραφείο. Είπα να έρθω εδώ στην αποθήκη καλύτερα. Ξέρω εγώ, αν βρεθώ με τη Φέη, μπορεί να παρασυρθώ και να κάνω καμιά υπερβολή. Ας το καλύτερα, τώρα που φόρεσε τη Βέρα, το πήρα το μάθημά μου. Χάρη σε σένα, ζωγραφιά μου, να είσαι καλά. Αφού η Φέη φόρεσε τη Βέρα, αυτό πάει να πει ότι το πήρα απόφαση. Γιατί της το είχα πει. Αν είναι να με πληγώσεις ξανά, να μην τη φορέσεις τη Βέρα, αλλά αυτή τη φόρεσε. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι με αγαπάει. Όχι για τα λεφτά και για τις μετοχές. Με παντρεύεται και όχι σε κανένα δημαρχείο. Σε εκκλησία, με παπά και με κουμπάρο. Με γάμο θρησκευτικό. Με την ευλογία του Θεού. Συγκινήθηκες από τη χαρά, ζωγραφιά μου. Μέχρι να φορέσει τη Βέρα η Φέη, είχα ακόμα ελπίδες. Τώρα κατάλαβες? Όχι. Τι ελπίδες? Αχ, μωρή Δαμιάν, είσαι μεγάλος μπουμπούνας τελικά. Γιατί μπουμπούνας? Εξήγησέ μου. Δεν ξέρεις τι είμαι. Κανείς σας δεν ξέρει τι είμαι. Έλα, πάρε δρόμο. Δεν πας καθόλου καλά! Μαρίνα, είναι ύποπτη περίπτωση και ήρθε στην τίμια γειτονιά μας να τη μαγαρίσει, αυτό έγινε. Ρε, παρατήστε με, ρε. Και τη Μαρίνα θα την αφήσετε ήσυχη. Μόνο σίγουρο είναι ότι μάλλον δεν θα μάθει ποτέ τι νιώθω για αυτήν. Πώς θέλεις να είναι το στυλ του γάμου μας? Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Θέλω να δω τι σημείο μας σου άφησε ο Ηλιάδης.
Όχι. Αν έχει αυτό το ύφος, δεν θα δει. Όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα δεν κάνει καλό σε κανέναν. Και δεν κάνει καλό ειδικά σε σένα. Όχι, να το λύσουμε θέλω. Γιατί όταν συζητάμε, άλλα σκέφτεσαι κι άλλα λες. Δεν με καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω και δεν θέλω να αφήσω τη σχέση μας να κατρακυλήσει. Φανούλα μου, μα δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Σύριο, να σου πω κάτι. Δεν σου αξίζει ρε η πινακολάδα μου. Μείνε με το δίκταμο. Είσαι μια χάριστη. Περιάστε! Φανούλα! Φανούλα, πού πας ρε εσύ!